Εάν θέλετε να μαθαίνετε πρώτοι, έγκαιρα και έγκυρα spoiler, μπορείτε να κάνετε μια εγγραφή στο κανάλι μου και μην ξεχνάτε να πατήσετε και το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις νέες ειδοποιήσεις. Οι διασημίχτες κατάφεραν να επιβεβαιώσουν τις φήμες που τους ήθελαν να χάνουν την τέταρτη ασυλία και να δίνουν τέταρτο υποψήφιο και έτσι βρέθηκαν στην κάλπη. Παρότι σε κάθε ψηφοφορία ο πρώτος υποψήφιος ήταν πάντα ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους, χτες η χαμένη ασυλία έφερε σε αυτή την θέση την Δώρα Νικολή, κάτι που προκάλεσε την οργή της ίδιας. Μάλιστα η Δώρα εξέφρασε τα παράπονά της προς τους συμπαίκτες της στο Συμβούλιο του Νησιού, τονίζοντας πως δεν περίμενε να βγει υποψήφια προς αποχώρηση, αφού υπάρχουν ακόμα στην ομάδα πιο αδύναμοι παίκτες από την ίδια. Η Δώρα Νικολή ζήτησε από την ομάδα της να της δώσουν μια σαφή απάντηση για ποιον λόγο βρέθηκε στον τάκο, με την ίδια να τονίζει πως το παρεάκι την έφαγε. Σύμφωνα με πληροφορίες έχει βουήξει ο Αγίος Δομήνικος πως η κόκκινη ομάδα θέλει να φάει την Δώρα Νικολή και ειδικά οι γυναίκες της ομάδας της, αφού Κατερίνα Δαλάκα και Ασημίνα Χατζιανδρέου γνωρίζουν πως μπορεί να φύγει μια δυνατή γυναίκα, την ίδια στιγμή που θα παραμείνουν μέσα δύναμοι παίκτες, όπως ο Γιώργος Παπαχαραλάμπους και ο Χριστόφορος Ταξίδης. Αυτό μάλιστα είναι κάτι που το παρατήρησαν και οι παίκτες της μπλε ομάδας, με πρώτο τον Φάνη Μπολέτσι να αποκαλύπτει το ύπουλο σχέδιο των διασύμων ώστε να βγει από τη μέση μια δυνατή παίκτρια. Φίλες και φίλοι, τα λέμε στο επόμενο βίντεο.